Είμαστε πάλι πίσω, εδώ στο πλατό του Άττικα και στην εκπομπή Χωρίς Μακιγιάζ. Θα συνδεθούμε αμέσως με τον αγαπητό συνάδελφο, τον Φίβο Κλαβδιανό, ο οποίος βρίσκεται στο χώρο του συνεδρίου. Τηλεφωνικά τον έχουμε για να μας μεταφέρει το τελευταίο το ρεπορτάζ. Φίβο. Ναι, γίνεται της ουσίας χαμός, να το πω με απλό τρόπο. Τόσο κράτησε ηρεμία. Εντάξει, και πριν δεν υπήρχε ακριβώς ηρεμία και τώρα δεν υπάρχει ακριβώς καυγάς για την παράθεση. Αυτό που έχει δημιουργηθεί είναι ότι υπάρχει ένας τεράστιος συνωστισμός και ακριβώς έξω από τις πόρτες της εισόδου, αλλά και ακριβώς μέσα από τις πόρτες που είναι τα τραπεζάκια της γραμματείας. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που προσπαθεί να διαπιστευτεί και δυσκολεύεται, γιατί μεταξύ άλλων υπάρχουν και αρκετοί υποστηρικτές του Στέφανου Κασελάκη που ισχυρίζονται ότι είναι σύνεδροι, έχουν εκλεγεί σύνεδροι, αλλά δεν είναι διαπιστευμένοι. Ενδεικτικό του συνωστισμού είναι ότι έξω πρέπει να έχουν συμβεί ίσως και 5 λιποθυμίες ακριβώς έξω από τις πόρτες που περιμένει κόσμος. Κόσμος που ήταν έξω επίσης μας είπε ότι που είτε διαπιστευμένος και πήρε κάρτα και μπήκε μέσα, τη δυσκολεύτηκε πάρα πολύ για να συμβεί αυτό. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε ένταση με φωνές, κάποια χτυπήματα στις πόρτες και χρειάστηκαν να παρέμουν οι ψυχρεμότεροι. Αλλά όχι καυγάδες πάντως. Λοιπόν, τώρα υπάρχει και σχετική διαρροή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Λένε ότι πηγές του κόμματος, ότι η συγκέντρωση ατόμων που δεν έχουν την ιδιότητα του συνέδρου στον χώρο της διαπίστευσης, δηλαδή εδώ που είμαι εγώ στη γραμματεία, καθυστερεί την έναρξη διαδικασίας. Γίνονται όλες οι προσπάθειες από την οργανωτική γραμματεία του συνεδρίου για να λυθεί το ζήτημα. Ωστόσο, Φίβο μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολο, είμαστε τηλεφωνικά, αλλά είναι λίγοι. Πώς είναι περίπου μάλλον μέσα στην αίθουσα, γιατί οι τελευταίες φωτογραφίες που έλαβα στο κινητό μου ήταν μια αίθουσα που ήταν άδεια σχεδόν. Η αίθουσα του συνεδρίου, η αυτή καθεαυτή η αίθουσα του συνεδρίου, έχει σχετικά λίγο κόσμο σε σχέση με τη χωρητικότητά της. Σιγά σιγά μπαίνουν όλο και περισσότεροι σύνεδροι πάντως. Αυτή τη στιγμή επίσης. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκλογής. Όχι, δεν έχει ξεκινήσει. Καμία περίπτωση δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Και έχει κάποια ώρα μέχρι να ξεκινήσει. Όχι, λέω η εκλογή Προεδρίου. Μα δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία καν. Γιατί αυτό μάθαμε. Ναι, γιατί είχαμε πλέον μια πληροφόρηση ότι μπαίνει σε ψηφοφορία το Προεδρείο, αλλά εσύ λες ότι δεν έχει ξεκινήσει καν η διαδικασία. Οπότε ουσιαστικά η διαδικασία. Για να είμαι ακριβής, επειδή υπάρχει μια είσοδος που βγαίνει σε έξω πια στο πεζοδρόμιο και μια δεύτερη είσοδος που είναι από την αίθουσα της γραμματείας, την υποδοχή ας πούμε του πολυχώρου, οι οποίες ουσιαστικά φρουρούνται για να μην μπαίνουν μη διαπιστευμένοι. Και δεν είναι εύκολο να πηγαίνω. Έρχομαι ούτε κι εγώ. Δυσκολεύομαι, οπότε δεν έχω πάει πίσω στην κεντρική αίθουσα εδώ και μισή ώρα. Αυτή τη στιγμή βλέπω μπροστά μου, ας πούμε, τον ακούτε κι εσείς, έναν πολύ έντονο διαπληκτισμό μεταξύ της γραμματείας του συνεδρίου και της κυρίας Γιώτας Φούλου, της βουλευτή Διωτίας, μαζί με κάποια άλλα, με κάποιους άλλους. Κάποια άλλη μέλη του κόμματος που βρίσκονται μαζί της. Η οποία η κυρία Γιώτα Πούλου, η οποία είναι βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία, δεν την βρίσκουν ως σύνεδρο. Ναι, αυτό έμαθα και εγώ από την πλευρά την Κασελακική. Ξαναλέω. Επειδή τα πράγματα δεν μπορούμε εμείς να αποφανθούμε ποιος θέει και ποιος δεν θέει, υπάρχει μια αίθουσα η οποία έχει αρκετά τραπέζια γραμματιακής υποστήριξης που κάνουν διαπιστεύσεις. Γύρω τους υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μενόμενοι περιφέρονται. Για πολλή ώρα, εγώ με μισή ώρα εδώ, επαναλαμβάνεται αυτό για πολλές φορές και λένε ότι δεν με βρίσκουν και να το πρακτικό της ψηφοφορίας που έχω εκλεγεί. Από την άλλη, δεν ξέρουμε κι εμείς, δεν μπορούμε να πούμε αν όντως είναι εκλεγμένοι άνθρωποι και δεν τους έχουν διαπιστεύσει κακώς. Ούτε επίσης μπορούμε να ξέρουμε αν υπάρχουν και γενικότερα προβλήματα στη διαπίστευση, που ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποια τέτοια, γιατί σε αυτόν τον πανικό, όπως καταλαβαίνουμε, το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργεί και άρτια. Άρα, Φίβο μου, συγγνώμη, δεν έχει ξεκινήσει οπότε στην πραγματικότητα διαδικασία και μάλλον θα αργήσει αν ξεκινήσει σήμερα η διαδικασία. Υπάρχει περίπτωση να μην ξεκινήσει και σήμερα. Νομίζω πως όχι, γιατί είχε μαζευτεί μισή ώρα είμαι εγκλωβισμένος ανάμεσα στις δύο πόρτες. Τη πόρτα, δηλαδή είμαι στη γραμματεία. Την πόρτα που με οδηγεί στον κυρίως χώρο και στην πόρτα που βγαίνει πια έξω στο πεζοδρόμιο. Δεν έχω μπορέσει να πάω και προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει εδώ για να το μεταφέρω σωστά. Δεν νομίζω ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία.
Νομίζω όμως ότι κάποια στιγμή θα ξεκινήσει, γιατί δεν είναι ελάχιστος ο κόσμος μέσα. Να ρωτήσω κάτι, το Φίβο. Ναι, μία τελευταία ερώτηση από την Έλλη και σε αφήνουμε Φίβο, στη συγκεκριμένη. Έχεις κάποια καινούργια εικόνα για το τι πρόκειται να κάνει ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος παραμένει στο χώρο από ό,τι καταλαβαίνουμε και βλέπουμε στα πλάνα? Όχι, ο κύριος Κασελάκης δεν παραμένει στο χώρο, εκτός αν ξαναγύρισε. Από την τελευταία σύνδεσή μας, πριν μπει εσύ, Έλλη, ο κύριος Κασελάκης είχε αποχωρήσει. Και οι συνεργάτες του μας είπαν ότι πάει στα γραφεία για συνεδρίαση με, με άλλα στελέχη του κόμματος που πρόσκειται σε αυτόν. Και αναφέρουν επίσης ότι είναι πάρα πολλοί αποκλεισμοί, με χαρακτηριστικό παράδειγμα της Γιώτας Πούρου, την βουλευτή Διωτίας, και ότι επιμένει ότι αν δεν μπουν όλοι οι σύνεδροι, δεν θα μπει και αυτός. Μάλιστα. Ωραία. Φίβο μου, απλά να πω στον κόσμο, γιατί για να μην μπερδεύετε, ότι οι εικόνες που βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας είναι εικόνες από πριν. Όταν ο κύριος Στέφανος Κασελάκης πήγε στο χώρο του συνεδρίου, δεν είναι εικόνες από αυτή τη στιγμή. Φίβο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν υπάρξει κάτι έκτοτο, θα συνδεθούμε πάλι μαζί. Συγγνώμη. Εκτός αν έχει ξανάρθει έξω και δεν το έχω καταλάβει. Όχι. Τα πλάνα τουλάχιστον, γιατί ενδεχομένως αυτό μας μπερδέψανε, τα πλάνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Φίβο, σε ευχαριστώ. Καλό κουράγιο, καλή υπομονή. Αν χρειαστεί, θα συνδεθούμε πάλι.